les universités françaises. Il y a donc une portion de population d'étudiants qui arrivent d'Afrique, qui sont en mobilité involontaire, et d'autres qui sont en mobilité volontaire. Λοιπόν, άρα χρησιμοποιώντας αυτό, αυτή τη διάκριση, προσπάθησε να διωδεί μέσα στα πλαίσια του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Et l'étude que je vais vous montrer montre que paradoxalement, ceux qui sont nés en France et qui sont en minorité involontaire, en mobilité involontaire, bien que maîtrisant le français, connaissant les codes académiques, décrochent plus que ceux qui viennent d'arriver d'Afrique. Λοιπόν, και εκείνο που προέκυψε είναι μια ενδιαφέρουσα αντίφαση ότι αυτοί οι οποίοι προέρχονται από μια μη ηθελημένη κινητικότητα και πολλές φορές έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, άρα τα γαλλικά τους είναι μητρική γλώσσα και έχουν το γαλλικό σχολείο ως βασική εκπαίδευση, έχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες να πετύχουν στις σπουδές τους από εκείνοι οι οποίοι θελημένα μετακινήθηκαν και έφτασαν στη Γαλλία για να σπουδάσουν. Και το επίπεδο της γλώσσας τους είναι λιγότερο καλό από τους πρώτους. Ce qui veut dire que le poids de l'histoire influe sur la construction du savoir, l'image de soi et l'identité sociale. Άρα, εδώ πέρα, μπορούμε να διακρίνουμε τις επιδράσεις της ιστορίας πάνω τόσο στην, το πώς συγκροτείται ο ίδιος ο εαυτός, ως και το πώς αναπτύσσεται η σχέση με τις σπουδές και τη γνώση. Alors, l'étude a mené sur des parcours de formation DAU, c'est-à-dire ce sont des diplômes qui permettent d'accéder à l'université. Λοιπόν, εδώ θα γίνεται μια ανάλυση εκείνων των διαδρομών που μπορούν να οδηγήσουν στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Dans lesquels les populations originaires d'Afrique ou qui viennent d'Afrique sont extrêmement importantes. Όπου η παρουσία ανθρώπων που έρχονται από την Αφρική είναι πολύ έντονη. Pour quelle raison les étudiants qui sont nés en France mais qui souvent au niveau du collège ont décroché, oui, reviennent aux études. Pourquoi? Parce qu'ils veulent trouver une stabilité professionnelle par le diplôme. Un. Deux, pour les étudiants qui arrivent d'Afrique, ont parfois des diplômes, souvent des diplômes, mais pas reconnus en France. Donc, il refait un parcours pour entrer à l'université française. Λοιπόν, γιατί είναι αυτές οι διαδρομές ενδιαφέρουσες, διότι αφορούν δυνατότητες για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τις σπουδές τους να τις ξαναξεκινήσουν, έτσι, για να μπορέσουν να φτάσουν στο πανεπιστήμιο, είτε από ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την Αφρική με ένα δίπλωμα, το οποίο όμως δεν αναγνωρίζεται στη Γαλλία και πρέπει να περάσουν από αυτή τη διαδρομή για να έχουν δικαίωμα πρόσβαση στο Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Alors, j'ai pris deux universités. J'ai pris l'université dans Paris, du sélective, et j'ai pris l'université Paris 10, oui, qui est en périphérie et qui est moins sélective. Λοιπόν, πήρε δύο πανεπιστήμια. Ένα πανεπιστήμιο στο κέντρο του Παρισιού που είναι ελιτίστικο και ένα πανεπιστήμιο στα περίχωρα του Παρισιού που έχει μεγάλη πρόσβαση από αυτούς τους φοιτητές. Alors, l'échantillon entre protocole scientifique, pourquoi? Parce que les dossiers étudiants signalent où est né l'étudiant, donc là, c'est clair, et bricolage, j'ai pris l'ébène, oui, pourquoi? Parce que ça permettait de repérer l'histoire de la famille qui à partir de ce moment-là pouvait le positionner sur les minorités involontaires. Λοιπόν, και πώς τους είπαμε ότι δεν υπάρχουν επίσημες στατιστικές, πώς τους βρήκε αυτούς τους φοιτητές? Το ένα είναι γιατί όταν γράφονται στο πανεπιστήμιο υπάρχει ένας δείκτης που λέει πόλη γέννησης. Έτσι, και ένα
Και ένα δεύτερο είναι ποιο είναι το όνομά του, οπότε το όνομά δείχνει και από πού προέρχονται. J'ai pris 4 années de formation. 4 χρόνια σπουδών, διάρκεια έτσι, την περίοδο που έκανε την έρευνα. J'ai travaillé sur les dossiers étudiants, par questionnaire et par entretien. Λοιπόν, και κοίταξε πρώτον αυτό που λένε στη Γαλλία ντοσιέ του φοιτητή, δηλαδή που έχει όλες τις πληροφορίες για τον φοιτητή. Le dossier, quoi d'autre? Alors, les dossiers, questionnaire et entretien. Ah, και έκανε παράλληλα ένα ερωτηματολόγιο και συνεντεύξη. D'accord. Alors, j'ai repéré 3 types de public. Les Français dits de souche, d'accord. Les Africains nés en France et les Africains nouvellement arrivés. Voilà, j'ai constitué des catégories. Λοιπόν, έφτιαξε 3 κατηγορίες φοιτητών. Αυτοί οι οποίοι είναι Γάλλοι-Γάλλοι, αυτοί που είναι Αφρικάνοι που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και αυτοί που είναι Αφρικανοί που μόλις έφτασαν στη Γαλλία. Les deux premières catégories supposent qu'ils ont fait une scolarité jusqu'à 16 ans, puisque c'est la scolarité obligatoire en France. Oui. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες σημαίνει ότι έχουν κάνει όλη την πορεία του σχολική του στη Γαλλία. Ça veut dire qu'ils ont la compétence linguistique et la compétence des codes académiques. Άρα έχουν, γνωρίζουν τέλεια τη γαλλική γλώσσα και γνωρίζουν τέλεια τους κωδικούς της γαλλικής εκπαίδευσης. Par rapport à la deuxième catégorie qui arrive d'Afrique, qui a une compétence linguistique qui n'est pas comparable. Σε σχέση με την άλλη κατηγορία, όπου είναι αυτοί που μόλις φτάσανε στη Γαλλία και δεν πολύ ξέρουν τη γαλλική πραγματικότητα, αλλά ίσως και δεν ξέρουν καλά την γαλλική γλώσσα. Alors, ce premier tableau va montrer que les Africains nés en Afrique, 48, sur un total de 117, c'est ça, hommes, 268 femmes, plus de femmes que d'hommes, qui vont s'inscrire. Vous avez les origines, Algérie, Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Sénégal, Bénin, Tunisie, Congo, Comores, Haute-Volta, Mali, Niger, Zaïre. Pour ceux qui arrivent, nouvellement arrivés. Βλέπετε ότι η παρουσία των γυναικών είναι πολύ πιο έντονη, έτσι. Pour ceux qui sont nés en France, uniquement Algérie et Maroc. Λοιπόν, ενώ αυτοί που μόλις φτάσαν στη Γαλλία είναι από διάφορες αφρικανικές χώρες, σας έδωσε τη λίστα, έτσι είναι μεγάλη, αυτοί που προέρχονται, που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία αλλά προέρχονται από αφρικανική χώρα είναι βασικά δύο, από την Αλγερία και το Μαρόκο. Parce que c'est essentiellement l'Algérie et le Maroc qui ont été recrutés pendant les 30 glorieuses en France. Oui, les Africains d'Afrique noire ont surtout servi pendant les guerres. Λοιπόν, και γιατί έγινε αυτό, διότι στην οικονομική ανάπτυξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γαλλία χρησιμοποίησε πολλούς μετανάστες από αυτές τις δύο χώρες για τις βιομηχανίες τους, ενώ οι Αφρικανοί που προέρχονταν από τη Μαύρη Αφρική, έτσι, σε αντίθεση με τη Βόρεια Αφρική, χρησιμοποιούνται συνήθως ως στρατιώτες στους πολέμους. Alors, dans ce protocole de formation, ce que l'on va noter en termes de construction des savoirs, d'image de soi et d'identité sociale. Alors, une population vient d'arriver, ne connaît pas le système, maîtrise mal la langue. Une autre population qui est née en France maîtrise la langue et connaît les codes académiques. Et paradoxalement, ce sont ceux qui sont nés en France qui décrochent plus que ceux qui arrivent d'Afrique. Λοιπόν, και ένα πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι ότι αυτοί που φτάνουν στη Γαλλία και δεν ξέρουν καλά το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα και δεν ξέρουν καλά τη γλώσσα,
έχουν μεγαλύτερη παρουσία στο πανεπιστήμιο, διάρκεια παρουσίας, ενώ αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, έχουν κάνει το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, ξέρουν καλύτερα τη γλώσσα, ξέρουν καλύτερα τη γαλλική πραγματικότητα, εγκαταλείπουν πολύ πιο εύκολα τις σπουδές τους. Tu fais double clic sur le. Non. Ou bien sur les flèches au-dessus. Sur les flèches bleues. Non, ça c'est pour avancer. À gauche, un peu à gauche. Non, on ne va pas passer, il faut l'ouvrir dans un logiciel qui montre les images. Dimension, non. Où il y a la dimension. Là en bas. Je vois, regarde. Combien il y a. Dimension peut-être non. Non, il faut un zoom. Bah, c'est déjà mieux. Voilà, ouais. J'ai trouvé tout ça. Ah, bravo. Ah. Alors, en gros, ce que mon étude a révélé, mais je laisserai le travail à Georges, ce qui explique la fragilité en termes de reconnaissance de formation. Oui, et à partir de ce moment-là, en termes de construction de soi et d'identité sociale, c'est le fait que les niveaux de formation de ceux qui sont nés en France sont plus bas que ceux qui arrivent d'Afrique. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont décroché dès le collège de la formation, alors que ceux qui sont arrivés d'Afrique ont eu des scolarités plus longues. Oui, premier point. Λοιπόν, τώρα, ένα χαρακτηριστικό επίσης, κοιτάζοντας το προφίλ αυτών των φοιτητών, είναι ότι πριν φτάσουν στο πανεπιστήμιο, αυτοί που είχαν γεννηθεί στη Γαλλία είχαν προβλήματα με την σχολικοποίησή τους και πολλές φορές είχαν εγκαταλείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα το σχολείο, ενώ οι άλλοι που προέρχονται, που φτάνουν στην Γαλλία, είχαν μια σχολικοποίηση πολύ πιο ομαλή. Deux, ce qui apparaît, c'est que ceux qui sont nés en France habitent dans des endroits ghettoisés. Αυτοί τώρα οι οποίοι, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτοί οι οποίοι προέρχονται, που γεννήθηκαν στη Γαλλία, μένουν σε περιοχές ghetto. Alors que ceux qui arrivent vont avoir tendance à aller habiter en dehors de ces espaces communautarisés. Αντίθετα, αυτοί που φτάνουν στη Γαλλία έχουν την τάση να μην πηγαίνουν σε μέρη όπου είναι γκετοποιημένα. Ils vont refuser cette notion d'identité assignée. Έτσι, άρα προσπαθούν να αποφύγουν μια ταυτότητα η οποία είναι ήδη που υπάρχει εκεί και δεν θέλουν να ταυτιστούν μαζί της. Également, en termes de voilà. Ceux qui sont nés en France ont tendance à se fossiliser sur leur lieu de naissance et de résidence. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la flexibilité de sortir de l'identité assignée. Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι έχουν γεννηθεί στη Γαλλία είναι εντελώς καθορισμένοι από τον τόπο όπου κατοικούν και όλα τα στερεότυπα που παράγει η κοινωνία για το συγκεκριμένο τόπο κατοικίας. Έτσι, άρα η κινητικότητα δεν είναι κάτι το εξωτερικό, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι γνωστικό. Δημιουργείται μέσα από μια διανοητική επεξεργασία. Ce qui va avoir des incidences sur la construction des savoirs. Άρα, έχει επιπτώσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε το νόημα των σπουδών. Alors, ceux qui sont arrivés d'Afrique vont avoir des stratégies de formation. Αυτοί που έρχονται από την Αφρική αναπτύσσουν στρατηγικές για την εκπαίδευσή τους. Alors, ce que j'ai vu au travers des dossiers, c'est que les étudiants qui arrivent d'Afrique vont plutôt choisir géographie plutôt qu'histoire. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος έρχεται από την Αφρική
προτιμάει να σπουδάσει γεωγραφία παρά να σπουδάσει ιστορία. Parce que la géographie est plus objectivée dans leur parcours que l'histoire de France. Γιατί η γεωγραφία είναι πιο αντικειμενοποιημένη σε σχέση με την ιστορία, η οποία έχει μια έντονη εθνική διάσταση. Voilà. Ils vont choisir les mathématiques, oui, plutôt qu'une langue étrangère, parce que les mathématiques, c'est beaucoup moins engageant au niveau du sujet, oui, que le positionnement dans des matières littéraires. Θα διαλέξουν άλλο παράδειγμα τα μαθηματικά, το οποίο είναι κάτι που είναι έξω από το χαρακτήρα μας και το προσωπικό μας εαυτό, παρά μια σπουδές σε μια ξένη γλώσσα, οι οποίες προϋποθέτουν και μια προσωπική εσωτερική ενασχόληση. Ils vont choisir de faire comme option leur langue maternelle, oui, plutôt que de prendre une langue beaucoup plus valorisée dans le champ social, ce qui va leur donner des points supplémentaires. Vous voyez, on est dans des stratégies. Ή θα διαλέξουν να κάνουν ως ξένη γλώσσα αυτή η οποία είναι η μητρική τους ουσιαστικά γλώσσα, παρά να διαλέξουν μια άλλη που θα μπορούσε να τους δώσει κάτι επιπλέον πλεονεκτήματα. Donc, c'est ce qui m'a amené à constater que, paradoxalement, puisque ceux qui sont nés en France connaissent le système, connaissent la langue, oui, sont moins présents dans les situations de réussite, oui, décrochent plus facilement, abandonnent la formation, que ceux qui viennent d'arriver, qui ont un capital social moins important, oui, qui ont un capital linguistique moins important, un capital de connaissances académiques moins important, oui, ils se mobilisent intellectuellement, cognitivement, de façon plus importante, parce qu'ils se sont construits, oui, dans un contexte de liberté par rapport à l'histoire coloniale, alors que ceux qui sont nés en France connaissent le système jusqu'à 16 ans, oui, sont encore dans des constructions de soi qui sont dans l'héritage d'une histoire coloniale. Mais dans ce cas-là, tu détruis Bourdieu. Oui, bien sûr, d'un certain côté, oui, oui. Mais attention, le capital culturel, ça ne veut pas dire capital linguistique. Ça fait partie quand même. Ça fait partie, mais ce n'est pas uniquement cela. Oui, d'accord. Εκείνο λοιπόν που επιμένει είναι σε αυτό ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενταγμένοι στη γαλλική κοινωνία, έχουν πέρασει από το γαλλικό σχολείο, γνωρίζουν τα γαλλικά μητρική γλώσσα, έχουν λιγότερο καλές επιδόσεις από ότι αυτοί που έρχονται και δεν ξέρουν τη γαλλική κοινωνία, δεν έχουν κοινωνικό δίκτυο, δεν έχουν κάνει το γαλλικό σχολείο, δεν ξέρουν τους γαλλικούς κώδικες. Και εκείνο που τους είπα ότι τελικά φέρνεις ένα παράδειγμα γιατί ο Μπουρδί έχει άδικο. Capital sociologique, social, c'est-à-dire comment se comporter, avoir cette liberté, cette flexibilité qui, à partir de ce moment-là, amène, oui, ses étudiants à bâtir des stratégies. C'est ça le capital culturel. Alors, la question qui se pose à partir de cela, en contexte de mondialisation et de marché des savoirs, il est important d'interroger l'histoire des sociétés, l'histoire des peuples et la façon dont cela a amené à construire son image de soi et son identité. Έτσι, άρα, πέρα από την κινητικότητα αυτή και αυτή καθ' αυτή, είναι σημαντικό να δούμε το ρόλο της ιστορίας στην ατομική κατασκευή του καθενός. Alors, moi, en tant que responsable des relations internationales dans mon département, ce que j'ai pu constater, et ça a été vendu, me l'a confirmé pour au moins par 8, c'est que les Africains arrivés d'Afrique, oui, venir en France, ce n'était qu'un moment de la mobilité. Leur projet, c'était de partir au Canada. Λοιπόν, και ένα από τα χαρακτηριστικά της σημερινής κινητικότητας των Αφρικανών προς τη Γαλλία είναι ότι ουσιαστικά αυτό είναι ένα μεταβατικό στάδιο, διότι από εκεί θα ήθελαν, επιδιώκουν
να φύγουν και να πάνε στον Καναδά. Pour quelle raison? Parce que ça leur permet justement de contourner cette histoire coloniale qui continue à être très présente dans l'inconscient collectif français. Oui, et qui se manifeste par une ségrégation à l'école et par une ségrégation à l'embauche au travail. Και αυτό έχει να κάνει και με τις δυσκολίες ενός ξένου, ιδιαίτερα από την Αφρική, το να βρει δουλειά στη Γαλλία. Alors, la mobilité vers la France est une mobilité de type économique. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire les anciens qui sont déjà arrivés, qui constituent le capital économique, qui leur permet de passer par la France pour ensuite construire un parcours vers le Canada. Έτσι, άρα η επιλογή της Γαλλίας είναι μια επιλογή που έχει να κάνει έντονα με την οικονομική διάσταση, πρώτον με τη μη ύπαρξη διδάκτρων στις σπουδές τις συγκεκριμένες, αλλά επίσης και ότι υπάρχει και μια παράδοση πηγαίνοντας στη Γαλλία, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι γνωστός και έχει πάει προηγούμενα. Premier point. Deuxième point, dans le contexte français qui a construit son rapport à l'étranger uniquement autour de la catégorie juridique, cela ne permet pas de mettre en place des modalités pédagogiques, oui, qui permettent de mettre en place des situations de réussite de la mobilité. Oui. Alors que par exemple le Canada, qui est un pays de migrants, oui, qui a mis en place dès les plus petites étapes de la scolarité des modalités de prise en compte de l'altérité. Par exemple, vous avez les travaux de Jim Cummins qui montrent que pour passer à une deuxième langue, il faut que la première langue, la langue maternelle, soit bien assise cognitivement. Oui. Alors qu'en France, on focalise la question de la formation sur l'élément formel de la langue, sans prendre en compte que la langue n'est qu'un épiphénomène qui couvre toute une dimension épistémologique. Vous voyez? C'est ça la question de la mobilité. C'est ne pas la comprendre uniquement en termes quantitatifs, en termes formels, oui, mais également de la comprendre en termes pédagogiques, en termes sociaux. Μία από τα συμπεράσματα που καταλήγει είναι ότι τελικά το να καταλάβουμε την κινητικότητα είναι ίσως πάνω απ' όλα μία παιδαγωγική κατανόηση, διότι η γλώσσα δεν είναι απλώς κανόνες γραμματικής και συντακτικού, είναι επίσης μία ολόκληρη σχέση με την κοινωνία και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, άρα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Και αυτό μεταφέρεται και στην εφαρμογή του στην κινητικότητα για σπουδές. Et ma question de conclusion est la suivante, oui. Est-ce que la mobilité c'est uniquement une question quantitative? Άρα, για να κλείσει, το ερώτημα της είναι αν τελικά η κινητικότητα είναι μόνο θέμα ποσοτικό. Oui. Est-ce qu'elle ne pose pas également une question en termes d'épistémie des savoirs? Μήπως τελικά δεν έχει σχέση και με την επιστημολογία της γνώσης. Oui. Et pour illustrer cela, mais je le dis, je ferai état d'une étude que j'ai menée sur la question de l'enseignement des sciences médicales, oui, en Algérie, où l'on passe de l'enseignement en arabe vers un enseignement en français sans qu'il y ait de construction pédagogique sur les liens qu'il y a entre une épistémie non occidentale et une épistémie occidentale. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα για αυτό που είπε τελευταία, σε μια άλλη έρευνα που είχε κάνει σε φοιτητές ιατρικής στην Αλγερία, υπάρχει... Τι παρατηρήσαν? Παρατηρήσανε ότι πολλοί φανατικοί μουσουλμάνοι έχουν κάνει σπουδές σε θετικές επιστήμες. Λοιπόν, και εκείνο που είδε στην περίπτωση με τους φοιτητές ιατρικής είναι ότι βγαίνουν από ένα σχολείο που είναι επικαθορισμένο
από την αραβική γλώσσα και την κυρίαρχη θρησκεία και πηγαίνουν σε ένα επιστημονικό περιβάλλον που είναι καθορισμένο από τη γαλλική γλώσσα και από τη δυτική φιλοσοφία. Και εκεί, ανάμεσα στα δύο, υπάρχει μια έντονη σύγκρουση. La mobilité demande à ce que l'on mette en place des études en termes qualitatifs. Άρα, θα πρέπει στην κινητικότητα να εισαγάγουμε και μελέτες που να έχουν έντονο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Parce que les savoirs, ce sont pas uniquement des compétences formelles. Γιατί οι γνώσεις δεν είναι μόνο επίσημες ικανότητες. Mais elles engagent des personnes dans des dynamiques. Αλλά εντάσσουν και τους ανθρώπους μέσα σε δυναμικές. Qui à partir de ce moment-là, demande à ce que l'on pense le savoir dans une dimension ouverte. Έτσι θα έπρεπε ίσως να εξετάζουμε τη γνώση σε ένα πιο ανοιχτό περιβάλλον. Oui, à la façon dont chaque société a construit son protocole de formation. Με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να λαμβάνουμε υπόψη μας το πώς η κάθε κοινωνία έφτιαξε ένα δικό της πρωτόκολλο μάθησης. Alors, pour conclure, je dirais ce que je t'ai dit ce matin, c'est que les conflits épistémés ont amené à l'émergence de ce que l'on appelle les islamistes qui sont issus souvent des sciences dures. Λοιπόν, και επαναλαμβάνει ότι τελικά εκείνο που είδε στην περίπτωση της Αλγερίας είναι ότι πολλές φορές οι ακραίοι Ισλαμιστές προέρχονται από χώρους εκπαίδευσης που είναι οι χώροι των θετικών επιστημών. Donc la question de la mobilité suppose également une réflexion sur les épistémés des savoirs en présence. Άρα η κινητικότητα προϋποθέτει επίσης την εξέταση των διαφορετικών επιστημολογιών που είναι παρόντες στο πεδίο. Merci. Πεινάμε και είμαστε κουρασμένοι. Έχετε κάποια ερώτηση? Moi, je vais poser une toute petite question. Bon, moi, j'ai des questions sur... La réponse est ah. Non, on est tellement affamé, on va mieux manger. Alors, pourquoi il y a autant de femmes qui sont originaires de l'Algérie et du Maroc qui vont faire des études en France, étant donné que les femmes dans les pays islamiques sont dans des situations sociales... contraignante. C'est pour cette raison. Raison existentielle, essentiellement. C'est raison... Enfin, pour celle-là, ouais. On a remarqué dans l'immigration qu'elles étaient les plus nombreuses, les femmes, quels que soient les pays d'ailleurs, c'est pas seulement l'Algérie ou le Maroc, c'est dans le monde entier, ouais. C'est pour, parce qu'elles ne supportent plus leurs conditions. Ça, λοιπόν, ο Στάθης ρώτησε. Γιατί οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άντρες σε αυτή την κινητικότητα και η απάντηση ήταν ότι. Στην Αλγερία και στο Μαρόκο. Ναι, στην Αλγερία και στο Μαρόκο ειδικά είναι ότι οι τοπικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα περιοριστικές για τις γυναίκες, άρα η κινητικότητα είναι επίσης περισσότερη ελευθερία. Les femmes sont plus résilientes. Pourquoi? Dans l'adversité. Oui, parce qu'elles ont des éducations sous contrainte plus fortes que les hommes. Ça veut... Vas-y. Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les femmes dans des sociétés traditionnelles, parce que c'est également vrai dans les sociétés traditionnelles ou un peu partout, elles ont plus l'habitude de lutter. Oui. Et donc, elles transmettent ces habitus. Λοιπόν, και ένα επιπλέον στοιχείο που λέει η Αλιμά είναι ότι οι γυναίκες σε αυτές τις κοινωνίες είναι πιο συνηθισμένες σε σκληρές συνθήκες. Άρα μπορούν να μάχονται καλύτερα, πιο δυνατά, πιο αποτελεσματικά από τους άντρες όταν είναι σε κινητικότητα, διότι μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα διαφορετικές καταστάσεις.
κάποια τμήματα δεν έχουν καθόλου μα καθόλου φοιτητές που έρχονται από την Αφρική. Αυτό σχετίζεται με την επιλογή των ίδιων των φοιτητών ή αντιστέκονται τα τμήματα στο να εισαχθούν αυτοί οι φοιτητές. La question c'est que tu as dit tout à l'heure que, par exemple, dans le département de droit, il y a peu ou pas du tout d'étudiants qui, de cette origine-là. Alors la question c'est si c'est un choix des étudiants par eux-mêmes ou c'est une condition plus formelle. Είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή είναι και γιατί και οι ίδιοι δεν πάνε, αλλά είναι και γιατί η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη. Για effectivement ces étudiants nés en France qui ne se sentent pas la légitimité de s'inscrire dans ces filières, oui, et puis il y a les stratégies de d'évitement de la part de l'institution. Υπάρχει λοιπόν και ο ίδιος ο θεσμός, το ίδιο το πανεπιστήμιο προσπαθεί να κλείσει τις πόρτες σε αυτό που θα λέγαμε ανεπιθύμητους, αλλά και οι ίδιοι επειδή αισθάνονται ότι δεν έχουν την νομιμοποίηση να φτάσουν σε αυτού του είδους τις σπουδές, τις αποφεύγουν. Άρα είναι και τα δύο. Αλλά θεωρείτε ότι γενικά τα πανεπιστήμια ευνοούν Les universités comme institution sont plutôt pour ou plutôt contre la mobilité? La mobilité de façon générale? Oui. Alors, bien sûr, on pousse à la mobilité. Alors, par exemple, nous à Paris 10, c'est droit. Ah oui, droit. Alors on va dire traditionnellement, le vice-président en relations internationales, il est de droit ou d'éco-gestion. Oui. Et ils ont construit des systèmes de formation, je vous le disais tout à l'heure, droit français, droit russe, droit français, droit anglais, très sélectifs par la langue. C'est-à-dire que ceux qui vont aller dans ces filières droit français, droit russe, ce sont ceux qui ont fait russe au collège et au lycée. D'accord ? Λοιπόν, άρα ναι, τα πανεπιστήμια θέλουν την κινητικότητα, από εκεί και πέρα υπάρχουν στρατηγικές. Ας πούμε, αυτά τα τμήματα που δεν έχουν πολύ από την προηγούμενη κινητικότητα φτιάχνουν μια δικιά τους κινητικότητα, συνεργαζόμενα, ας πούμε, σε αυτό που είπαμε προηγούμενα, νομικά της Γαλλίας, σε συνδυασμό με τα νομικά, με το δίκαιο της Αγγλίας. Οπότε εκεί πρέπει να ξέρουμε αγγλικά, οπότε εκεί η γνώση των αγγλικών λειτουργεί ως φίλτρο για να φτάσεις. Ή γαλλικά, ρώσικα, το αντίστοιχο φίλτρο, ας πούμε, για να φτάσεις ως εκεί. Par exemple, dans le master dans lequel je suis, nous avons beaucoup d'étudiants originaires d'Afrique, ou qui sont nés en Afrique. Ils ne veulent pas partir en mobilité. Pourquoi? Parce qu'ils ont un travail. Στο τμήμα το δικό της, όπου είναι οι επιστήμες της εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν πολλοί Αφρικάνοι φοιτητές, είτε γεννημένοι στη Γαλλία, είτε σε κινητικότητα από τις χώρες τους, δεν κάνουν κινητικότητα, δεν τους ενδιαφέρει κινητικότητα, και ένας από τους λόγους είναι ότι έχουν κάποιες εργασίες, τις οποίες για να κάνουν κινητικότητα πρέπει να τις εγκαταλείψουν. Oui, enfin, donc il faut, dans ces questions de logique migratoire, et notamment la différence que tu fais entre ceux qui sont nés en France, donc soit une nationalité, soit la nationalité française, et les autres qui viennent de l'étranger, la différence pourquoi on va trouver plus d'abandon chez les premiers que chez les seconds, il y a la dimension, je dirais, juridique du droit, le contournement des lois, qui fait qu'un étudiant qui vient de l'étranger est obligé d'être inscrit à l'université, ne va pas abandonner pour pouvoir continuer à séjourner en France. Ça, on l'a vu nettement dans de grosses enquêtes. Et donc, ça veut dire que cette explication, elle peut être, voilà, pour certains cas, c'est possible. Mais généralement,
Là, je viens de voir, parce que tu m'as donné une idée, j'ai regardé à travers l'enquête qu'il y a sur l'ensemble des universités françaises. Il n'y a pas de différence dans les, comment on appelle ça, dans les séjours à l'étranger, enfin s'ils partent ou pas, il n'y a pas de différence entre Français et Français d'une nationalité. Il y a, c'est très minime. Il faut qu'il fa... il faut que je justifie de 2 ans en France, parti. Non, 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 oui, mais peu importe, mais il n'y a pas, parce que les Français ne partent pas, ils sont 80%, donc il n'y a pas de grande différence. Alors, moi, je propose de s'arrêter là, remercier, bien sûr. Voilà.